Στην πορεία των διαδικασιών υλοποίηση του φράγματος της Μεσοχώρας, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Συναντηθήκαμε με τον υπεύθυνο καθηγητή, τον κύριο Κομοδρόμο, ο οποίος κάνει τη μελέτη και την ολοκλήρωσε για το φράγμα στη Μεσοχώρα και μάλιστα για τον οικισμό της Μεσοχώρας. Έχει παρουσιάσει βέβαια στον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη, την πλήρη μελέτη, αλλά και στον κύριο του έργου που είναι η ΔΕΗ. Υπάρχει πλέον μία πλήρης μελέτη η οποία διασφαλίζει και τον οικισμό αλλά και το έργο. Έχουμε ζητήσει συνάντηση από τον κύριο Σταθάκη για να προχωρήσει το έργο αυτό, γιατί έχει μείνει πίσω αυτό το διάστημα, και πλέον μετά από την παράδοση της μελέτης και την παρουσίαση της μελέτης και στο Υπουργείο και στους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και στη ΔΕΗ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δοθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για να προχωρήσει η ΔΕΗ σε ένα έργο άκρως απαραίτητο για την εθνική οικονομία αλλά και για την περιοχή όλη.